Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όταν ξεκινάς να γίνεις οικονομολόγος, σπουδάζεις. Κάνεις και σπουδές και στο εξωτερικό. Αλλά γυρνάς στην πατρίδα σου και δεν γίνεσαι οικονομολόγος, γίνεσαι ηθοποιός. Αλλά η ζωή, επειδή κάνει πλάκες που λέω εγώ και επειδή κάθε φορά παίζει μαζί μας, παίζει ρόλο οικονομολόγου στην τηλεόραση. Όλα αυτά με το μηδάνι. Καλά τα είπες Κώστα μου. Έχει πλάκα. Κοίταξε, έχει πάρα πολύ πλάκα. Η ζωή έχει πολύ πλάκα και νομίζω γενικά η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι. Είναι. Δεν πρέπει να την πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Έτσι. Όταν έμαθα λοιπόν ότι έχει σπουδάσει οικονομολόγο, αλλά έγινε ηθοποιό, δεν δούλεψε ποτέ σαν οικονομολόγο. Αλλά έπαιξε το ρόλο ότι οικονομολόγο τη τηλεόραση. Λέω, θα ξεκινήσω από εκεί. Μα ναι, και εκεί έκανα και τη μεγάλη επιτυχία. Εκεί έκανα και τον μπαμ, αυτό που λέμε που σε ξεχωρίζει λίγο ο κόσμο. Και λες, α, οκ, στο παραπέντε. Πάντως και να μην το μάθαινα και το διάβαζα και το ψάχνα κάπου, θα καταλάβαινα ότι είσαι Κύπριος από τον τρόπο που μιλάς. Α, ναι. Έχεις μια κυπριακή αξάν. Κοίταξε, νομίζω έχει μείνει λίγο ένα. Δεν ξέρω, το ψυχικό πρέπει να είναι περισσότερο. Ναι. Δηλαδή, είναι, νομίζω αυτό που κουβαλάμε από την Κύπρο, ο αέρας είναι το νερό. Κάτι μας αφήνει έτσι. Μια... Μάλλον είναι η αγάπη για την Κύπρο. Εσείς από την Κύπρο έχετε επίσης εκπληκτικές φωνές στο τραγούδι. Κάτι κάνουμε. Πολλές, δηλαδή πολλές. Κοπέλες του Κύπρου. Για να βρει και όλη σειρά, όλοι αυτοί είναι Κύπριοι. Λοιπόν, μιλάμε με τον Μιχαήλ τον Μαρίνο. Τον ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας. Τον πολύ, πολύ καλό και γνωστό μας ηθοποιό, που είναι και παρουσιαστής στην τηλεόραση, στην εκπομπή αυτή που έχετε και που ήρθαμε και εμείς προχθές και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κώστα μου, οικοδεσπότης εγώ θα κρατήσω. Στα τραγούδια λέμε ναι. Στα τραγούδια λέμε ναι. Θα κρατήσω τον χαρακτηρισμό περισσότερο οικοδεσπότης. Δεν νιώθω παρουσιαστής, για να σου πω την αλήθεια. Νιώθω ένας οικοδεσπότης που μαζί με την Αταλία ανοίγουμε το τηλεοπτικό μας σπίτι, το τηλεοπτικό μας πλατό στην ΕΡΤ και υποδεχόμαστε αγαπημένους καλούς φίλους όπως και ο Κώστας. Θα τον δούμε σύντομα. Τον έχουμε δει μάλλον, ναι, έχετε δίκιο. Έχω μπερδευτεί. Στις 26 του Δεκέμβρη. Στις 26 του Δεκέμβρη. Και υποδεχόμαστε καλλιτέχνες αγαπημένους, σπουδαίους φίλους από όλους τους χώρους. Εγώ ένιωσα αυτή. Να κάνουμε μια παρέα, να περάσουμε καλά, να περάσει καλά και ο κόσμος, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε ένα συγκρότημα το οποίο αγαπά πολύ τους πειραματισμούς και του αρέσει πολύ να φέρνει αυτούς τους ήχους στο σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι αν ο Μανώλης Χιώτης ζούσε σήμερα, θα χαιρόταν πάρα πολύ αν άκουγε αυτά τα τραγούδια διασκευασμένα, πειραγμένα και ο ίδιος πειραματιζόταν πάρα πολύ με τον ήχο. Κυρίες και κύριοι, Γκάτζο Ντίλο! Αυτό είναι το μυστικό αυτών των εκπομπών. Το έχω πει σε όλους που τις κάνουν, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και όλοι, που είναι πολύ καλοί. Και τους έχω πει, παιδιά, εγώ όταν κάνω τέτοιου είδους εκπομπές, πριν από σας έκανα φυσικά εγώ το Όλη Καλή Χωρά, στο ίδιο στούντιο, ένιωσα οικείο, διότι ήμουν στο ίδιο στούντιο που έκανα εγώ 4 χρόνια την εκπομπή πριν τα παιδιά, Όλη Καλή Χωρά. Το μυστικό λοιπόν στις εκπομπές για να πετυχαίνουν είναι να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα παρέας, ζεστή, στο σπίτι μας, έχουμε καλέσει φίλους, να τα πούμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. Εάν εκείνη τη στιγμή απλά κάνεις τηλεόραση και είσαι, για πέστε μου τι έχετε κάνει στη ζωή σας και τέτοια, δεν πάει πουθενά. Όχι, 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 μακριά από μένα αυτό, από μένα μακριά. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αμόχωσο της Κύπρου ο Μιχάλης μας. Βέβαια δεν έχεις μνήμες, δεν έζησες στην τουρκική εισβολή. Δεν έχω καθόλου μνήμες, ήταν πολύ μικρός. Το 1974 μιλάμε τώρα. Ναι. Αλλά οι πληγές υπάρχουν, τα σημάδια υπάρχουν. Τα νιώθεις εσύ και όσο μεγάλωνες τα καταλάβαινες περισσότερο. Κώστα μου, η μνήμη μας έχει ποτιστεί με αυτό το... αυτό που έλεγε ο πατέρας μου συνέχεια μέχρι το τέλος που έλεγε άντε και του χρόνου σπίτια μας. Είναι τόσο περασμένο μέσα στο DNA μας, στον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, στις σκέψεις μας, στους πόθους μας, τους ευσεβείς. Το σπίτι σας είναι στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Ναι, 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 στην κατεχόμενη έχει Αμόχωστο, και, δηλαδή, μέσα στην κλειστή πόλη υπάρχει το, ναι, το σπίτι μας. Έχω να σου πω ότι όταν κάποια στιγμή με πήρε η ξαδέρφη μου που είναι έτσι πολύ, αγαπάει πολύ την Αμόχωστο και δραστηριοποιείται πολύ στα της Αμόχωστου, με πήγε και μου λέει πάμε. Τέλος πάντων πήγαμε τη Βόλτα, πήγαμε στην Κερίνια, κάναμε... Εγώ ήμουν πολύ αποστασιοποιημένο συναισθηματικά από όλο αυτό το πράγμα. Έβλεπα και έλεγα ναι, οκ, okay, ωραία εδώ, α ναι αυτό εδώ που έχουμε αυτό, α εκείνο εκεί. Και πήγαμε και στην Αμόχωστο. Πολύ ψυχρά συναισθηματικά, έχω να σου πω. Και κάποια στιγμή ήταν καλοκαίρι, είχαμε ζεστά. Λέω, άντε να κάνουμε βουτιά εκεί που κάναμε μπάνιο όταν ήμασταν μικροί. Ακριβώς δίπλα στα σειρματοπλέγματα. Και με το που βουτάω στη θάλασσα και
μπαίνω μέσα, με πιάνει ένα κλάμα, έκλαιγα μία ώρα μέσα στο νερό. Έπιασε, δηλαδή... Δεν είχε ζήσει τα γεγονότα εσύ. Όχι. Δεν είχε γεννηθεί. Δεν... Το 1974. Είχα γεννηθεί. Αλλά ήσουν πολύ μικρό. Ήσουν πολύ μικρό. Ήμουν πολύ μικρό όμω. Δεν θυμάμαι δηλαδή την προσφυγιά αυτή που φύγανε. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν έχω καμία μνήμη πριν από τα γεγονότα. Δηλαδή θέλω να πω ότι φύγαμε και λίγο περίεργα. Ήμασταν οι τελευταίοι που φύγαμε από την Αμόχωστο. Εγώ μικρό μέσα στο αυτοκίνητο με την μάνα μου, ο πατέρα μου με το άλλο αμάξι. Και όπως φεύγαμε, οι ιστορίες λένε, πέφτανε και βόμβες δεξιά και αριστερά. Φύγαμε, σκέψου, 2 η ώρα τη νύχτα από την Αμόχωστο και στις 6 η ώρα το πρωί μπήκαν στην Αμόχωστο με το δεύτερο... Είχε γίνει εισβολή. Με τη δεύτερη εισβολή. Είχαν προχωρήσει τα πράγματα. Ξέρεις κάτι, μπορεί και να το έχεις διαγράψει μέσα σου από ναι, την ναι, μνήμη ναι, σου επίτηδες. Ναι. Γιατί έχω και προσωπικό βίωμα από αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Έχω ζήσει πολύ κακά 5 χρόνια. Mm-hmm. Έχει πεθάνει ο πατέρας μου πριν ένα 2 μηνών, η μητέρα μου ήταν ήμουν 5 χρονών. Ναι. Και αν με ρωτήσεις τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι. Τα διαγράφεις, ναι. Βάζεις σε ένα μάτι, όπως φωτίζεις το φιλμ δηλαδή. Νομίζω, για να μην θυμάσαι να πράγματα που σε πονάνε. Ίσως αυτό να οφείλεται... Πιστεύω πως είναι κάτι σαν μια ασπίδα προστασίας από πράγματα τα οποία μάλλον σε τρομάζουν, σε πληγώνουν. Πάντως τώρα στην Αμόχωστο θα τη φτιάξουν, λέει, την αναμορφώσουν οι Τούρκοι, θα γίνει εκεί πέρα. Λέγαμε μπας και τη φτιάξουμε και την αναμορφώσουμε εμείς, να καταλήγαμε σε κάποια τέλος πάντων. Συμφωνία. Συμφωνία, αλλά τώρα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Για την τώρα, ώρα. Δεν πρέπει για την ώρα. Φταίνε λίγο οι απέναντι, φταίμε λίγο πότε και εμείς. Πότε έγινε στην Ελλάδα η οικογένειά σου? Το 79. Το 79. Έρχεται λοιπόν από την Κύπρο η οικογένεια του Μαρίνου στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Αποφασίζει να σπουδάσει οικονομικά, όπως λέγαμε λίγο πριν. Πάει στην ΑΣΟΕ, συνεχίζει ένα χρόνο στο Βέλγιο. Ποια ήταν η στιγμή που είπες, δεν θέλω να ασχολούμαι με ισολογισμούς και με προϋπολογισμούς και με αριθμούς, θέλω να γίνω ηθοποιός και πάω εκεί. Πώς σου ήρθε και πότε έγινε αυτό? Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Εγώ ξεκίνησα αυτό να κάνω, ήθελα να κάνω και αυτό και να ασχοληθώ και με τουριστικά και διάφορα άλλα πράγματα, γιατί και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Και είχαμε μία. Στο Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ είχαμε μια θεατρική ομάδα. Είχα μια φίλη εκεί πέρα και μου λέει: να σου πω, δεν έχουμε αγόρια. Θες να έρθεις να βοηθήσεις? Τέταρτο έτος τώρα, αυτό στο τέλος, στο τελείωμα. Λέω: ω, και δεν έρχομαι. Πάω εκεί πέρα. Κάτι μου αρέσει, ας πούμε, σε όλη αυτή την ελευθερία που υπάρχει. Γιατί έχει πολύ ελευθερία η δουλειά. Ελευθερία στην έκφραση, ελευθερία στη στάση ζωής. Και λέω, α, ωραία είναι εδώ. Φεύγω, εν πάση περιπτώσει, πάω στο Βέλγιο. Εκεί στο Βέλγιο υπάρχει μια άλλη φίλη, καλή της ώρα, Βελγίδα, που μου έλεγε να το κάνεις και αφού είναι αυτό που θες. Λέω, μα είμαι μεγάλος. Μου λέει, 22 χρονών. Λέω, μου λέει, τι μεγάλος, μου λέει. Εντάξει, σπούδασες 4 χρόνια, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Με αυτό θα πορεύεσαι σε όλη σου τη ζωή. Αν θες να το κάνεις, κάν το. Και γύρισα πίσω από το Βέλγιο μετά από ένα χρόνο και λέω, θα δώσω εξετάσεις. Και μπήκα στη σχολή. Σε ποια σχολή? Στην Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου του Θεοδωσιάδη. Του Θεοδωσιάδη, πολύ καλή σχολή. Βέβαια. Πολύ καλή. Πολύ, πολύ. Και εκεί γύρισε το πράγμα και να σου πω την αλήθεια, αφέθηκα σε αυτό που μου έφερε. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχω κυνηγήσει πολύ τη δουλειά μου. Ξέρω ότι την αγαπώ, ξέρω ότι προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Εργατικός είμαι και τεμπέλης ταυτόχρονα, βέβαια. Ναι, είμαι ναι, λίγο ναι, σε ένα συνδυασμό. Ναι. Όταν τεμπελιάζω, τεμπελιάζω. Όταν δουλεύω, δουλεύω. Μόνο, είσαι μόνος σου ή είσαι παντρεμένος? Όχι. Είμαι μόνος μου. Είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Επιλογή. Είμαι πάντα από επιλογή ένα ελεύθερο πνεύμα. Δεν θέλει δεσμεύσεις. Θέλω και μέσα σε δεσμεύσεις να νιώθω ελεύθερος. Οπότε σε γενικές γραμμές είμαι πάντα ελεύθερος. Είναι το μυστικό των μακροχρόνιων σχέσεων. Η ελευθερία με στη σχέση. Αυτό. Άκουσε και τον Πριτανή, διότι έτσι, θα έχω περάσει. Πριτανή, σε ακούω. Τα καταγράφω όλα. Δεν μας κάτι. Στην τηλεόραση ξεκίνησες με το «Για μια θέση στον ήλιο» ή... Στο Μέγκα. Αυτή ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά. Καλημέρα, είσαι καλός δημοφιογράφος εσύ. Και δεν σου φαινόταν. Μαρίνα. Ναι, και εγώ που νόμιζα ότι μας δουλεύει. Έρθε, κόφτε την πλάκα, εντάξει. Όχι, δεν θέλω πλάκα, αλήθεια το λέω. Μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που κάλυψες την ιστορία. Ναι, σωστός. Χωρίς υπερβολές έδωσε τα γεγονότα στη σωστή του διάσταση. Αυτό έτσι καλύτερα κάνει τον καλό δημοσιογράφο. Παιδιά, πάντως εγώ θα υπερηφανεύομαι που θα έχω έναν τόσο καλό φίλο και τόσο καλό δημοσιογράφο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, με κάνετε και ντρέπω. Άντε, βρε, ντρέπεσαι. Για πες, πώς το πήρα η φίλη σου, η μητέρα σου. Εντάξει, μου άρεσε. Τέλος πάντων, για δεν το έχω διαβάσει, θα του το δείξω τα Χριστούγεννα από πάνω. Μα! Γεια σας!
Πω, τι κουκλές είσαι καλέ. Καλό. Να συναντήσω πάντα. Αμάνο μου δεν γίνεται σήμερα, είναι έξοδος μόνο για κορίτσια. Όπα, αγόρια καθόλου. Εκτός από αυτό που θα βρουν. Αυτά που λένε καλέ. Παιδιά, θα πούμε και εμείς μαζί σας, δεν υπάρχει. Ξέχνα, δεν γίνεται. Έλα ρε Μάνο, δεν τις βλέπεις, αφού δεν θέλουν να πάμε μαζί τους. Για να σου φύγει ο πόνος θα σε κεράσω ένα ποτό στην καφετέρια. Ναι, άντε, την υγειά σας, γεια σας. Γεια. Η επανάσταση των γυναικών, κατάλαβες. Την πάτησα. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Κοίταξε, ήταν 3 χρόνια, νομίζω ότι εκεί έμαθα τηλεόραση, κοντά στον Αντώνη τον Τέμπο που ήταν και ο σκηνοθέτης τότε. 3 χρόνια καθημερινώς είναι πολλές ώρες πτήσης. Μαθαίνεις τις κάμερες, μαθαίνεις, γιατί στη σχολή μαθαίνουμε το θέατρο, μαθαίνουμε τη σκηνή. Θέατρο έχεις κάνει. Ναι, βέβαια. Προηγήθηκε από την τηλεόραση. Νομίζω ότι σε μένα ξεκίνησαν λίγο μαζί, αλλά λίγο προηγήθηκε. Δηλαδή ξεκίνησα αμέσως και στο Εθνικό Θέατρο με τον Λευτέρη τον Βογιατζή, στην παράσταση Πέρσης που είχε γίνει τότε και πολλά άλλα. Τι αγαπάς περισσότερο, τι θέλεις περισσότερο, τι σου πάει περισσότερο, τι γουστάρεις περισσότερο, το θέατρο, την τηλεόραση... Γουστάρω περισσότερο τις καλές δουλειές. Τις καλές δουλειές. Για να σου πω την αλήθεια, Κώστα μου, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω. Με ενδιαφέρει με ποιους θα το κάνω. Αυτό είναι το α και το ω. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, αλλά ξέρεις, έχεις αυτή την πολυτέλεια να επιλέγεις δουλειές. Από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι ναι, αλλά έχω και μία... δεν θα κάνω εύκολα μία δουλειά μόνο και μόνο για τα... Για να πάρει λεφτά. Ναι. Αυτό είναι το καλό του να μην έχεις παιδιά, σκυλιά, υποχρεώσεις, άλλα να πράγματα. Καταλαβες. Είσαι ελεύθερος. Ακόμη και να μείνω άνεργος 6 μήνες, θα τη βγάλω. Λες κάπως θα τη βγάλω, okay. Αλλά νομίζω πως για μένα αυτό που παίζει ρόλο είναι το με ποιους είναι ομαδική η δουλειά μας. Κανείς δεν είναι μόνος του και δεν μπορείς να παίξεις τίποτα αν δεν έχεις το κατάλληλο πλαίσιο, είτε είναι στο θέατρο, είτε είναι στην τηλεόραση, είτε στο σινεμά, για να πεις ότι κάνω κάτι που είναι ωραίο και είμαι και εγώ καλός. Σωστό. Γιατί μέσα σε ένα κακό πλαίσιο θα είσαι και εσύ κακός. Πάντως η απογείωση για σένα ήρθε με το παραπέντε του Καπουτζίδη. Ναι. Όπου είναι εκεί πέρα που έκανα που λίγα λίγο πριν τις σπούδες οικονομολόγους, αλλά έκανε τον οικονομολόγο στην τηλεόραση. Εκεί πέρα λοιπόν έκανε τον οικονομικό διευθυντή στο παραπέντε και συνεργάτη της Ντάλιας, της Καρίδη. Πώς έζησες αυτή την τεράστια επιτυχία του παραπέντε, που σε βρήκε ξαφνικά στα θύελα της γέλης. Ξαφνικά, εγώ θυμάμαι αυτό το σύριαλ, το οποίο εγώ δεν προλαβαίνω να δω σύριαλ, γιατί είναι και οι ώρες με κατάστατες. Αλλά αυτό το παραπέντε, ας πούμε, οπότε μπορούσα να μην το βάζα και ήταν πανέμορφο και οι τηλεθεάσεις ήταν καταπληκτικές. Πώς την έζησες λοιπόν αυτή την πρώτη σου μεγάλη επιτυχία? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, ήμασταν πάρα πολύ αθώοι τότε. Ήταν πολύ νωρίς, ήταν το ξεκίνημά μας. Με τον Γιώργο, με την Αγγελική, ήμασταν συμμαθητές από τη σχολή, με τα παιδιά ήμασταν φίλοι. Φτιάχτηκε ουσιαστικά αυτό το παρεάκι. Και ήμασταν, περιμέναμε να κάνουμε μία σχετική, ήταν ένα ωραίο κείμενο, το ξέραμε, περνάγαμε καλά εμείς τα γυρίσματα. Αλλά αυτό που ήρθε ήταν κάτι πραγματικά... έξω από το μυαλό μας. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το περιμένεις, ότι θα περνάς μπροστά από μια αυλή σχολείου και θα ουρλιάζουν τα παιδάκια, ότι θα γίνεται αυτή η μαζική ιστερία. Γιατί... Πού αποδίδεις αυτή τη μεγάλη επιτυχία σε αυτό το σύριαλ? Κοίταξε, νομίζω... Πέρα να το δεις μια ωραία παρέα, γιατί εγώ το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και εμείς με τους ρεπόρτες μια παρέα είμαστε. Μια παρέα, τρία παιδιά, τρία... και το κάναμε και ήταν ωραία. Λειτουργεί πολύ το παρείστικο. Πέρα από αυτό όμως, τι ήταν αυτό που την απογείωσε? Νομίζω ότι ήταν συγκυρία παραγόντων. Θα σου πω ένα-δυο. Το βασικό είναι η ψυχή του κειμένου, που ήταν και η ψυχή του Γιώργου του Καπουτζίδη, που έχει πολλές ευαισθησίες, έχει πολύ χιούμορ, μίλησε για θέματα πέρα από την κωμική ατάκα και πέρα από το χιούμορ. Μίλησε για θέματα δύσκολα, με έναν πολύ απλό τρόπο, που μπορούσαν να γίνουν πολύ αντιληπτά και από τα παιδιά. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα και τώρα που μιλάμε για 15 χρόνια μετά, τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν με το παραπέντε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δουν, να μην το ψάξουν, να μην το... Και είναι πάντα ζεστό και επίκαιρο. Ένα είναι αυτό, και από εκεί και πέρα είναι τα στοιχεία που δέσανε μεταξύ τους. Από τη σκηνοθεσία, από τους τοπιούς,
από την παραγωγή. Ξέρετε, μετά χαθήκατε, κάνατε παρέα, πέρα από το, ναι, τα στούντιο τα τηλεοπτικά, κάνατε παρέα με τον Καπουτζίδη, με την Σμαράγδα, ναι, κλπ. Μέχρι σήμερα ή χαθήκατε? Τώρα, πριν από λίγο, με πήρε τηλέφωνο και η Σμαράγδα χθες το βράδυ και η Αγγελή. Μιλάμε, είμαστε πολύ δεμένοι με αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να χανόμαστε ένα περίοδο λόγω δουλειών, δηλαδή να απομακρυνόμαστε λόγω συνθήκων, αλλά επί της ουσίας είναι κάτι που μας δένει τόσο έντονο, βέβαια, σαν να έχουμε κάνει στρατό μαζί, βέβαια, ένα πράγμα. Βέβαια, έχει ένα πολύ έντονο δέσιμο και είμαστε και πολύ αγαπημένοι μεταξύ μας, άσχετα αν αναπεριόδως μπορεί να βρισκόμαστε λιγότερο. Κατάλαβα. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο πίσω. 98. Δηλαδή 22-23 χρόνια πίσω. Ναι. Musical Grease. Ναι. Στο θέατρο Βέμπο. Το ξεκινήτο βάπτισμα. Του φοβερού. Το δικό σου βάπτισμα ήταν? Το βάπτισμα ήταν. Του Βαγγέλη Λιβαδά, του φοβερού Βαγγέλη Λιβαδά. Τον θυμάσαι, ναι, τον Βαγγέλη. Είχες τύχει να παίξεις αυτή την παράσταση? Ήταν η πρώτη σου εμφάνιση θεατρική? Ήταν μόλις είχα τελειώσει στη σχολή και στο όριο. Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση θεατρική και έχω να σου πω ότι ήταν... είχε μια συγκυρία αυτή η δουλειά. Η πρώτη μου παράσταση που είχα δει και είχα μαγευτεί, ήμουνα 15 χρονών. Είχα πάει στην Αγγλία ήμουνα και είδα το musical Grease εκεί. Και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα όλο αυτό το υπερθέαμα με μουσική, με τραγούδι, χορό, με χορό, τα κουστούμια να βρεθούν. Ναι, κατεβαίνουν. Και λέω, α, πω, τι κόσμος. Ναι. Και ξαφνικά προκύπτει αυτό. Και είναι η πρώτη μου δουλειά βγαίνοντας από το θέατρο και ένιωθα πραγματικά σαν να μου είχαν χαρίσει τον κόσμο. Το γνώριζες τον Λιβαδά ή τον συστήσανε, τον όχι, με προτείνανε. Ο Βαγγέλης Λιβαδάς ήταν επιχειρηματίας, θεατρικός επιχειρηματίας. Ναι, ναι, ναι. Θέατρο Βέμπο, θέατρο Πάρκ. Ιστορίες με τον Βαγγέλη μεγάλες. Ναι, λοιπόν. Έβγαλε και εμένα στο θέατρο μαζί με όλο το υπόλοιπο ελληνικό θέατρο, νομίζω. Το γνώριζες ή σου συστήσανε? Δεν τον γνώρισα, είχα πάει σε οντισιόν. Έχεις πάει σε οντισιόν. Και κάπως έτσι έγινε το... Τι θυμάσαι του Βαγγέλη το Λιβαδά? Κάτι? Ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς έχει τρομερό χιούμορ. Δεν μπορούσα, ήμουν πολύ μικρός για να τον αποκωδικοποιήσω. Ξέρεις, εγώ με τον Βαγγέλη Λιβαδά έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο. Ναι. Σε δύο θεατρικά έργα που έχω γράψει εγώ τότε. Ναι, ναι, ναι. Το ένα με τον Γιώργο το Σκούρτη, το Μακαρίτη, ναι, που έφτανε το λιτσιγραφέα. Και το άλλο που είχε τη μουσική του Μαρκόπουλου του Γιάννη, αχα, ολόκληρη. Και είχαμε κάνει δύο ηθογραφίες θεατρικές σατυρικές επάνω στην Αγία Αθανασία του Εγάλεου, mm-hmm, μια... Απατεώνησα. Το είχατε κάνει και στην εκπομπή και στους ρεπόρτες. Μπράβο, είχατε μπράβο. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Στο θέατρο Βέμπο το κάναμε τότε με τη Μαρούλα Γιούλη πρωταγωνίστρια, Μιμή Φωτόπουλο κλπ. 1980. Και μετά στο θέατρο Πάρκ κάναμε το Καφενείο Ιελάς με τη μουσική του Μαρκόπουλου. Ναι. Ο Βαγγέλης Λιβαδά, λοιπόν, ο οποίος δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή, ήταν ο πιο γραφικός τύπος στο ελληνικό θέατρο, αλλά και ο πιο άρχοντας. Οι ιστορίες με τον Βαγγέλη τον Λιβαδά πάντως έχουν μείνει, είναι ένας μύθος ολόκληρος. Μύθος. Και μίλαγε έτσι, μίλαγε έτσι, βαριά. Και ξέρεις τι μου έκανε εμένα. Εγώ είμαι συγγραφέας, εννοείται, του θεατρικού του έργου στο Πάρκ, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Καλοκαίρι, σεζόν και κόσμος πολύ. Ναι, ναι, ναι. Στην πρεμιέρα επάνω που, ξέρεις, για μένα ήταν, γιατί ακόμη ήμουν τότε πολύ νέος εγώ. Mm-hmm. Μετά σταμάτησα να γράφω το θέατρο. Χαρούμενος εκείνη την ημέρα στην πρεμιέρα μου λέει ο Ευαγγέλης, θα έρθει να σε ανεβάσουμε στη σκηνή, να σε χαιρετήσει ο κόσμος, σαν συγγραφέα κλπ. Γύρω στις 5 το απόγευμα, η πρεμιέρα θα γινόταν 9 το βράδυ, καλοκαίρι, μιλάμε, mm-hmm, τώρα Ιούνιο. Mm-hmm. Γύρω στις 5 το απόγευμα παίρνει τηλέφωνο ο Ευαγγέλης. Μου λέει, Κωστάκη, μωρέ, πρέπει να πας να καρφώσεις κάτι φωτογραφίες στην προθήκη του θέατρου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ναι, ναι, ναι. Ρε Βαγγέλη, εγώ θα πάω να κάνω το Σμαράγκο. Όχι, δεν θέλω να πληρώσω. Ρε παιδί μου, μένω κάμαρα τώρα για δύο ώρες. Πήγαινε κάρφος έτσι εσύ. Και μου έδωσε κάτι πινέζες, πήγε και κάρφωνα ο συγγραφέας, κάρφωνα φωτογραφίες στην προθήκη του θέατρου. Είναι πολλές ιστορίες και χαρακτηριστικά με αυτή που μου αρέσει είναι που είχε πάει γνωστός ηθοποιός. Τον πήρε τηλέφωνο γιατί τον ήθελε πρωταγωνιστή σε μια παράσταση και αυτό και είσαι ο καλύτερος και σε θέλω και είσαι αυτό και σε παρακαλώ να έρθεις και οπωσδήποτε εσύ και σαν εσένα κανένας, είσαι ο Θεός, είσαι ποιοι Αμερικάνοι, ποιοι αυτό και του λέει ο άλλος. Ωραία, αυτό, τόσα. Και λέει, πόσα, τι λέει ρε, ποιος είσαι ρε, ποιος είσαι.
πολύ αστείο. Χαρακτηριστικό. Ήταν πολύ σφιχτό ο Μακαρίτης. Νομίζω ήταν το παιχνίδι του. Νομίζω πως ήταν το παιχνίδι του. Να σου φάει και μια δραπέ. Αυτό. Να είναι καλά εκεί πέρα. Να είναι καλά. Γιατί πραγματικά. Στο musical, που είναι δύσκολο για να το πει, πρέπει να χορεύεις, να τραγουδάς, να παίζεις, έχεις μια δυνατότητα, σου αρέσει το musical, γιατί μερικοί λένε ότι είναι, δεν μου πάει, θέλω πρόζα, θέλω κάτι άλλο. Κοίταξε, το musical είναι ένα είδος με ιδιαιτερότητες και νομίζω ότι αν το καταλαβαίνεις, έχει έναν άλλο κώδικα διαφορετικό. Εγώ έχω παρακολουθήσει πολλά musical και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει έναν κώδικα λίγο διαφορετικό από αυτόν της πρόζας ενός θεατρικού έργου. Όταν αντιληφθείς αυτό τον κώδικα, την ελαφράδα του, αλλά ταυτόχρονα πώς πατάει και πάνω στις αλήθειες του πράγματος για να μην γίνει γραφικό, μπορεί να γίνουν αριστουργήματα. Ναι. Και φυσικά να μπορείς να τραγουδήσεις και να υπάρχει φωνή. Απλά θεωρώ, ρε Μιχάλη, εσείς που κάνετε musical και άλλα παιδιά, είσαστε άτυχοι. Γιατί αν δουλεύατε σε κανένα Λονδίνο ή σε καμιά Νέα Υόρκη, σε musical, θα είχατε φύγει μακριά. Εδώ το musical, εντάξει, είναι... Ναι. Δεν θέλω τώρα να μας αδικήσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί ταλαντούχοι. Θα βγάλω τον εαυτό μου από τους... Ναι. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι στην Ελλάδα, αλλά ειλικρινά στο εξωτερικό η μάχη για μία θέση στο Broadway, σε παραστάσεις του Broadway ή του West End, είναι τεράστια και με ανθρώπους τόσο εξειδικευμένους και τόσο ταλαντούχους καλά... Και ταλαντούχους, αλλά... πολύ καλά εκπαιδευμένους για να υπηρετήσουν αυτό το είδος. Έχω δει κάτι τέτοια μουσική και στο Λονδίνο και στην Αγιώκη και ηθοποιοί που είναι παράλληλα και καταπληκτικοί χορευτές και καταπληκτικοί τραγουδιστές. Ναι. Δηλαδή τρία πράγματα μαζί. Βέβαια. Αυτά είναι εργατόρες, είναι πολλά. Ναι. Δεν το έχουμε όλοι, είναι πολύ λίγοι αυτοί που στην Ελλάδα έχουν αυτή τη στόφα. Εμείς το κερδίζουμε γιατί μπορεί να βάζουμε λίγο παραπάνω ψυχή. Εκεί είσαι, νομίζω ότι το κερδίζουμε. Είσαι ηθοποιός του musical, εσύ. Ή της πρόζας. Έχω κάνει μουσικές παραστάσεις. Δεν θα με χαρακτήριζω όμως. Περισσότερο πρόζα. Ναι. Πάμε λίγο στην τηλεόραση. Γιατί και εκεί έχει κάνει τα χιλιόμετρα του Μιχάλης, ο φίλος μας. Ξεκινάς το Action 24 σαν παρουσιαστής σε μια μουσική εκπομπή. Α, μιλάς τώρα μουσική για τα... σκηνή. Μουσική σκηνή ήταν μία πρόταση. Όχι, εγώ σαν παρουσιαστή, γιατί σαν ηθοποιό θα είπαμε τα πράγματα. Τώρα σαν παρουσιαστή σε ψάχνω. Το έκανα και αυτό. Action 24, μουσική εκπομπή, μουσική σκηνή μαζί με τον Αντώνη Λουδάρο. Και την Μαρία Κωνσταντάκη. Βεβαίως. Και μετά παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι Βρες τη χρονιά. Στο ίδιο κανάλι. Ναι. Ήταν μία πρόταση του Διονύση του Παναγιωτάκη τότε που προσπαθούσε έτσι να φτιάξει λίγο κάποια πράγματα, είχε και κάποιες ωραίες ιδέες και κάναμε αυτό το μουσικό κουτί, ήταν νομίζω μια καθαρά διασκεδαστική, έρχονταν κάποιοι καλλιτέχνες σε μια θεατρική σκηνή, γυριζόταν στο Μικρό Παλάς και ήταν μια πολύ όμορφη έτσι, συνάντηση. Το Βρες τη χρονιά, ναι, ήταν επίσης λίγο αργότερα, αμέσως μετά. Ήταν επίσης ένα πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι που καθόντουσαν, πολλοί κόσμος καθόταν και το έβλεπε και λέω, μπράβο, βλέπουν Action 24 που δεν το περίμενα. Ξέρεις ότι εγώ ξεκίνησα με τηλεπαιχνίδι. Αχα. Εγώ τα λατρεύω το βέβαια, τηλεπαιχνίδι. Προπολεμικά. Μαυρόρασπη τηλεόραση. Βέβαια. Και παίζαμε τότε, το λεγόταν το παιχνίδι της Colgate. Ναι. Τι ήταν αυτό το παιχνίδι. Καθόμαστε τέσσερις επώνυμοι, εγώ ήμουν πιτσιρίκος του βέβαια, και μας κλείναν τα μάτια με ένα μαύρο, να μην βλέπουμε. Ναι. Και ήταν, πρόσεξε, η Ανουσάκη, η Καλουτά, ο Γιάννης ο Διακογιάννης και εγώ πιτσιρικές παρέας, τέσσερις, κλειστά μάτια. Και είχαν καλέσει τρεις πολύ γνωστούς ανθρώπους, ηθοποιούς, τραγουδιστές κλπ. Και έπρεπε εμείς με 10 ερωτήσεις που θα τους κάναμε να καταλαβαίναμε ποιος είναι. Α, μάλιστα. Εγώ τον έβλεπα, αλλά έμπαινα μέσα και έλεγα. Για πες μας λοιπόν, είσαι ηθοποιός, ναι, ξέρω εγώ. Έχεις παίξει στην τηλεόραση, ναι, ποιες εκπομπές έχεις παίξει. Αυτές. Και έπρεπε να καταλάβω εγώ ποιος είναι για να πω, είναι ο τάδε. Μιλάμε, ήταν 75,
Καταλαβαίνεις τι σου λέω, 40 χρόνια πριν και... Κώστα μου, τα τηλεπαιχνίδια είναι, έχουν μια μαγεία. Ναι, μωρέ. Εγώ είμαι λάτρης. Και σαν θεατής, αλλά εγώ το βλέπω και... Εμείς μεγαλώσαμε με επιτραπέζια παιχνίδια, ναι, με παιχνίδια γνώσεων στην παρέα. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το ύφος, όταν το κουβαλάς στην τηλεόραση και το βάζεις σε ένα τηλεπαιχνίδι, μπορεί να, πραγματικά να κάνει ωραία παρέα. Και μου αρέσουν και τα τηλεπαιχνίδια αυτά που έχουν και λίγο γνώση, που κάτι σου αφήνουν. Που δεν είναι μόνο. Σωστά. Για να περάσουμε καλά. Σωστά. Αλλά είναι ωραίο έτσι να μένει και κάτι. Και το 2018, λοιπόν, θα το έχετε δει, δεν έχετε δει την εκπομπή, γιατί παίχτηκε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Που είμαστε στην εκπομπή του Μιχάλη και της Ναταλίας. Όλοι πέρασαν καταπληκτικά. Είχα καιρό να περάσω σε εκπομπή τόσο ωραία. Χόρεψες κιόλας και τη ζεμπεκιά σου. Χόρεψα και τη ζεμπέκικο. Την έφερε στη γυροβολιά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ακουμπή αφιερωμένη εννοείται στον Γιώργο Τολιάνη, τον φίλο μου, τον συνεργάτη μου, τον συνάδελφό μου. Τον ένα από τους τρεις ρεπόρτερς. Εμείς πήγαμε λοιπόν και οι άλλοι δύο ρεπόρτερς, ο Δημαράς και εγώ, και κάναμε το τρίο. Αλλά εκείνο που έχω να σου πω, το είπα και στην Ναταλία, ότι λειτουργείται πάρα πολύ καλά και σε επίπεδο ατμόσφαιρας της εκπομπής, ζεστή ατμόσφαιρα, φιλική, δική μας, αλλά και σαν δημοσιογράφοι παρουσιαστές. Δεν ένιωσε δηλαδή ότι, τι με ρωτάει αυτό, τι κουταμάρα μου λέει. Πώς έτσι σας προέκυψε, για πες μου. Κοίταξε, μας προτάθηκε. Μας φέρανε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, δεν το είχα και στο μυαλό μου. Μου λένε το και το, είναι αυτή η εκπομπή. Και λέω να το δούμε, πάμε να το δούμε. Είναι και στην ΕΡΤ, ξέρεις, η ΕΡΤ έχει και ένα αρχιακό υλικό τόσο σημαντικό, το οποίο το χρησιμοποιούμε κιόλας, ειδικά τελευταία, γιατί πιστεύω ότι βρήκαμε το στίγμα μας το τελευταίο χρόνο, που νιώθουμε πολύ αγάπη για το τραγούδι, για τους καλλιτέχνες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τους αγαπώ τους καλλιτέχνες, αγαπώ τη μουσική, αγαπώ την καλή μουσική. Αγαπώ και την πιο ελαφριά, την διασκεδαστική, όλα τα πράγματα έχουν την ώρα τους. Οπότε νιώθω λίγο σαν... Έχω και μια δίψα πάντα να γνωρίζω ανθρώπους. Δηλαδή, να έρθει ο Κώστας Χαρδαβέλλας και να κάνουμε μια κουβέντα. Υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να τον ρωτήσω για το ένα, για το άλλο. Αυτή λοιπόν η περιέργειά μου που είναι και λίγο σαν... έτσι, αυτή η ιδιοτροπία μου να μαθαίνω, μου έχει βγει σε καλό, το έχει και η Ναταλία. Και κάνουμε αυτή την παρέα. Και εκείνο που είδα επίσης είναι ότι δεν υπάρχει μεταξύ σας ανταγωνισμός. Yeah. Ποιος θα πει τα περισσότερα, ποιος θα ξεκινήσει, ποιος θα κλείσει. Πράγματα που δεν είχαμε κι εμείς. Το αφήνω το Ναταλάκι. Ναι. Γυναίκα είναι, θα πει τα δικά της. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και είστε και δύο πάρα πολύ επικοινωνιακοί. Πάρα πολύ επικοινωνιακοί. Αυτό βοηθάει πολύ στην τηλεόραση. Ξέρεις, να μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που λέμε να κατέβεις τον κόσμο από το γυαλί. Είναι δύσκολο γιατί. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι ξέρεις, πολύ ταλαντούχοι σε άλλα και να είναι όμορφοι και λαμπεροί κλπ. Αλλά μην κατεβαίνουν στον κόσμο. Κώστα μου... κατεβαίνετε, γιατί είστε επικοινωνιακοί άνθρωποι, δηλαδή έχετε μια ζεστασιά. Εγώ και τώρα που κάθομαι απέναντί σου, όπως και με την Ναταλία πριν από 5 μέρες, ένιωθα μια άβρα θετική, μια ζεστασιά. Και αυτό με κάνει και εμένα να νιώθω καλά. Κώστα μου, είναι μάλλον ένα μαγικό πράγμα που συμβαίνει όταν αγαπάς την τηλεόραση. Η τηλεόραση. Εγώ δεν την κάνω, εγώ θα μιλήσω για μένα προσωπικά, δεν την κάνω από ανάγκη, δεν την κάνω για τα χρήματα, δεν την κάνω. Την αγαπώ την τηλεόραση. Είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, σε διαφορετικό απόστο, ως ηθοποιός και με κάποιες δοκιμές. Αλλά η τηλεόραση, αν δεν την αγαπάς, δεν μπορεί να σε αγαπήσει. Αν δεν νιώθεις ότι αυτό που κάνεις, θέλεις να το κάνεις για να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, τη στιγμή που η κάμερα ανάβει και ξέρεις ότι αυτή είναι η πόρτα για το σαλόνι του συνανθρώπου, του τηλεθεατή, της μάνας σου. Εγώ πάντα έχω την αίσθηση ότι ξέρεις, κάνω μια εκπομπή και μιλάω και στη μάνα μου και είναι αυτό, στους δικούς μου ανθρώπους. Αν δεν νιώθεις αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να περάσει. Και να γίνεσαι μέσος τηλεθεατής. Ακριβώς. Δηλαδή να βλέπεις την εκπομπή σου, όχι σαν παρουσιαστής. Ναι. Α, είμαι καλά, είμαι ωραία. Ναι. Σαν ένας που βλέπει την εκπομπή και αυτό είναι το μυστικό, να καταλαβαίνεις πού πας και πώς πας. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα μέσο στο οποίο μπορούν να γίνουν πάρα πολλά ωραία πράγματα. Έχει κακοποιηθεί πολύ, αυτό σίγουρα. Έχουν γίνει, υπάρχουν ασχήμιες. Όμως είναι ένα μέσο, δεν σου φταίει το μέσο. Αυτό το μέσο μπορεί να σου δώσει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραίες στιγμές.
αν το αγαπήσεις και προτείνεις και πιστεύεις και με το ήθος σου, με την αντίληψή σου, με τα πιστεύω σου, προτείνεις κάτι ωραίο, αυτό θα είναι κάτι καλό και θα επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Αυτές λοιπόν ήταν οι δικές μας ειδήσεις. Ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο κοντά στο Τζάκι, μιας και που ο καιρός προσφέρεται για ρομαντικές νύχτες στο σπίτι. Αυτό να το πάρω σαν πρόσκληση, κυρία Κάραλη. Πάντα ανοιχτή, κύριε Πέλη. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Για να τον ψάξουμε και λιγάκι τώρα στα προσωπικά του, γιατί τα κοριτσάκια και οι κοπελιές προφανώς περιμένετε να μάθετε διαφορετικά. Α, ωραία, τέλεια. Φαντάζομαι ότι έψαξες, έκανες την έρευνα σου, δεν βρήκες τίποτα. Τέλεια. Όχι τυχαία. Λοιπόν, καταρχήν, έχεις νιώσει ποτέ την επιθυμία να δημιουργήσεις οικογένεια? Είπαμε όχι. Έχουμε απαντήσει ήδη σε αυτό. Μπορώ να σου πω ότι μέχρι κάποια στιγμή ήμουν πολύ ανοιχτός στο να έχω ένα παιδί, να κάνω ένα παιδί. Ή και δύο. Είναι κάτι, ξέρεις, που αν δεν προκύψει, πρέπει πολύ συνειδητά να το θες τόσο πολύ που να το επιδιώξεις. Οπότε έχω την αίσθηση μετά από αφού περάσαν κάποια χρόνια, μάλλον ότι δεν ήμουν έτοιμος ή δεν το ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Πόσα χρόνια μου θα περάσουν για να μπει στο χώρο? Αυτά είναι τυχερά, θα μου πεις. Είναι τυχερά. Πώς θα πας με τις... Οι σχέσεις με τις γυναίκες ποιες είναι, οι καλές? Τις αγαπώ. Τις αγαπώ πολύ. Τις αγαπώ. Οι γυναίκες είναι ερωτεύσιμες. Πολύ. Πληγώνεις ή πληγώνεις περισσότερο? Σε έχουν πληγώσει ή έχεις πληγώσει εσύ? Κοίταξε, αν μιλάμε για τα συναισθηματικά, και αυτά θες να μάθεις φυσικά, είμαι σίγουρος τώρα. Λοιπόν, αν πληγώνω ή αν πληγώνομαι, και τα δύο, δεν μπορείς νομίζω να πεις ότι... Περισσότερο έχεις πληγώσει ή σε έχουν πληγώσει? Γιατί αν με ρωτήσεις εμένα θα πω, έχω πληγώσει εγώ. Έχεις πληγώσει, Νομίζω πως έχω πληγώσει και εγώ. Εσύ, έχεις πληγώσει. Αλλά είναι λίγο ένα παρεδώσε αυτό το... Ξέρεις, εκεί στα τελειώματα γίνεται η δουλειά. Εκεί. Εκεί είναι το δύσκολο, όταν τελειώνει μία σχέση και πρέπει να εξηγήσεις στον άλλον άνθρωπο ότι ξέρεις τα πράγματα κάπως δεν προχωράνε. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι έχω βρει τρόπους να γίνεται ομαλά αυτή η μετάβαση. Μπορεί να μας πεις και έναν τρόπο, γιατί πολλοί θα περιμένουν ίσως να μάθουν πέντε ο πράγματα. Ο τρόπος είναι να περιμένεις να είναι έτοιμος και ο άλλος. Ναι, αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, τώρα εσένα σου ήρθε κουτουρού και θες να προχωρήσεις τη ζωή σου, κουράστηκες αυτό. Όχι, κύριε, θα περιμένεις. Ρε σε Μιχάλη, δύο λεπτά. Έτοιμοι και οι δύο σε μια σχέση. Αν ο άλλος, να πούμε, δεν το θέλει ή δεν έχει φτάσει, πρέπει να περιμένεις ένα χρόνο, δύο, τρία, μέχρι να φτάσει ο άλλος σε ένα σημείο για να σου πει καλά, σωστό και εγώ θέλω. Εντάξει, τρία όχι. Αλλά ένα μπορείς να περιμένεις. Ένα χρόνο, Ναι. Το έχεις κάνει? Ναι. Το έχεις κάνει? Ναι. Ήθελα να σιγουρευτώ και για μένα, βέβαια. Δεν είναι, δηλαδή και εγώ είμαι σίγουρος, θέλω να βγω από μια σχέση. Βασικά, πρέπει κανείς να είναι απόλυτα σίγουρος ότι θέλει να βγει από μια σχέση. Ναι, αυτό. Διότι την έχω πάρει στο παρελθόν, όχι τώρα πια, μιλάμε χρόνια πριν. Βγήκες και μετά μετά. Έφυγα από μια ιστορία, διότι γνώρισα μια άλλη ιστορία και νόμιζα ότι την τελείωσα την πρώτη. Ναι, ναι. Μετά από 6 μήνες όμως η πρώτη δεν είχε σβήσει μέσα μου και άρχισα μετά να κυνηγάω. Και άρχισα να με τιμωρεί. Είδες, άρα τι χρειάζεται. Να βρήκα τη συγγωνία και εγώ έτρεχα να... Άρα χρόνος. Ναι, χρειαζόμαστε άρα όλοι χρόνο. Ναι. Καλό είναι. Ναι. Και μετά τα πράγματα γίνονται πιο ομαλά. Σωστά, έχει δίκιο. Δεν χωρίζω ποτέ, ας πούμε, σε έναν καυγά επάνω. Σε μια ένταση, σε ένα τζακωμό. Δεν μου κάτι. Έχουν φτάσει στιγμές. Λόγω επωνυμίας και λόγω εμφάνισης και λόγω τηλεόρασης και λόγω θεάτρου, όλα αυτά. Έχεις φτάσει σε σημεία να σε κυνηγάει μια γυναίκα και να σου δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή σου? Όχι. Όχι. Πρόβλημα, όχι. Πρόβλημα. Θα σου πω ότι ηλεκτρονικά υπήρξε μια περίπτωση. Ηλεκτρονικά. Για αυτό το ναι, ηλεκτρονικά υπήρχε μια δύσκολη περίπτωση. Εμονή, μια εμονή. Με εμονή. Η οποία έφτασε μετά από κάποιο διάστημα, επειδή ήταν πολύ, από ένα σημείο στην αρχή ξεκίνησε γλυκά και μετά έγινε πολύ επιθετική και πολύ έτσι περίεργη και δύσκολη, άγνωστη. Δεν είχες εντελώς άγνωστη, αλλά που άρχισε να επηρεάζει και τον περίγυρο. Ένα θέμα που τελικά το έλυσε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πολύ μαλακά, και τελείωσε.
γιατί νομίζουν ότι κάποιοι είναι πολύ έξυπνοι και ότι μπορούν να ελιχθούν, αλλά νομίζω οι άνθρωποι στη δίωξη κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Όταν τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται σοβαρά. Αν μιλήσετε πενέμι η δίωξη, τα πράγματα, τα πράγματα ήταν άγρια. Δεν μου ξέρει, να θυμίσω και σε σήμερα, πώς θα πάρουμε την επιδημία με τον κορονοϊό, για παίρνουμε. Φοβάσαι, είσαι τρομαγμένος. Περιμένεις ότι τα πάντα πράγματα καλά, για παίρνουμε. Κώστα μου, νομίζω ότι όπως όλοι μας βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πράγμα που σίγουρα μας τρόμαξε, σίγουρα μας δημιούργησε πάρα πολύ άγχος. Η αλήθεια είναι ότι πάντα πρόσεχα και πάντα ήμουν από τους ανθρώπους που κρατούσα και τις αποστάσεις μου, έκανα τα τεστ. Έχουμε κάνει πάρα πολλά τεστ τώρα λόγω της εκπομπής. Κάνουμε συνέχεια τεστ και με τους καλεσμένους και, και εμείς. Φυσικά κάποια στιγμή το έπαθα κι εγώ, δηλαδή εγώ κόλλησα κάποια στιγμή. Εντελώς ασυμπτωματικά το πέρασα. Α, ναι, το πέρασες. Ναι. Το ξέρω. Αλλά πριν το πέρασες από... ελαφριά προφανώς. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η ανίχνευση από το τεστ, δεν θα το είχα καταλάβει. Σου δώσαν κάποια εξήγηση γιατί το πέρασες τόσο ελαφριά? Ναι, ήταν χαμηλό το υλικό φορτίο, το ήξερα από την αρχή. Έκατσα στο σπίτι μου, κλείστηκα 14 μέρες μέσα. Πήρε και το μετά... έκανες. Όχι, τίποτα. Και αρνητικοποίησε το τεστ. Ήμουνα μάλλον από τις περιπτώσεις που ήμουν τυχερός, γιατί άλλοι άνθρωποι περνάνε πολύ, πολύ πιο δύσκολα. Τα βλέπουμε, μην μπούμε σε αυτά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε και να συνεχίσουμε ακόμα και το εμβόλιο τώρα που θα βγει. Μπήκε μέσα με μάσκα, αλλά αυτό δεν το ξέρω ότι πέρασε κορονοϊό. Και μπράβο του, γιατί λένε ότι όποιος περνάει την αρρώστια μετά δεν κολλάει, παθαίνει ανοσία κλπ. Δεν το ξέρουμε, δεν είμαι αυτοβεβαίη. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις επαναμόλυνσης, αν το ξέρουμε. Ναι. Είναι λίγες παγκόσμια. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι για κάποιο διάστημα, δεν ξέρουμε για πόσο, αλλά εγώ θεωρώ ότι οφείλουμε να προσέχουμε και για ψυχολογικούς λόγους. Άρα εσύ πρέπει να είσαι ανοσία τώρα. Ίσως είναι πιο δύσκολο από ότι, γιατί είναι και σχετικά, δηλαδή 2 μήνες είναι κοντά. Και φοράς μάσκα. Τη φοράω τη μάσκα, ναι, βέβαια. Και περιμένω και το εμβόλιο, θα το κάνω το εμβόλιο. Θα το κάνεις. Γιατί θα με ρωτήσει και αυτό. Πού είμαι! Εγώ στη θέση σου αυτό δεν θα το κάνω. Δεν πρέπει να μας δεις καθόλου για το δικό σου το κάνω, κατάλαβες. Αλήθεια! Φύγαλα! Δεν μιλάμε έτσι. Μπουλιέζα! Ποιος είσαι! Αν με ρωτήσεις και τι σημαίνουν όλα αυτά, θα σε στείλω να γράψεις καμιά σαπουνόπερα. Δηλαδή τώρα... με έχεις απαγάγει. Καλά τι λένε οι φυλάδες ότι είσαι βούρλο. Εσύ είσαι η μετεμψυχώση του Πλάτωνα. Θα για την εκπομπούλα σας είναι ωραία. Του ξέρεις κάτι? Νομίζω πως είναι νωρίς για συζητήσεις. Έχω την αίσθηση ότι... Θα υπάρχει. Ευχαριστημένη είναι, καλή είναι η εκπομπή. Κάνουν πολύ καλά νούμερα. Τη βλέπει ο κόσμος. Έχουμε δώσει νομίζω το στίγμα μας. Συνεργάσιμοι είμαστε. Καλά περνάμε. Έχω την αίσθηση ότι καλά θα τα πάμε. Θα είσαστε. Και ευτυχώς που έχετε αυτή την εκπομπή, γιατί έχει πέσει πυρηνική βόμβα στο επάγγελμά σας, σε όλα τα επαγγέλματα δηλαδή, μόνο στους καλλιτέχνες, αλλά ειδικά στο θέατρο, στα μαγαζιά που δεν μπορούν να ανοίξουν, σε μουσικές σκηνές κλπ. Έχει πέσει πυρηνική, δηλαδή θα ήσουν άνεργος. Εκεί τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Θα σου πω ότι είναι πολύ δύσκολο για πολλούς συναδέλφους. Τώρα για μένα σου λέω, εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που τα σκέφτομαι και λίγο αλλιώς τα πράγματα. Δεν με τρομάζουν οι καταστάσεις. Ποτέ δεν με τρόμαζε το αν θα μείνω χωρίς δουλειά. Πάντα έχω μια... Και γι' αυτό πάντα και μου ερχόταν και η δουλειά. Δεν θέλω να πω ότι και μέσα στην κρίση τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω και τα τελευταία χρόνια και στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, είσαι μια συνεχής παρουσία. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν με τρομάζει. Μπορεί να συμβεί. Έχει συμβεί κάποια στιγμή. Δεν είναι κάτι που με τρομάζει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες και είναι μεγάλο πλήγμα αυτό που συμβαίνει. Και για ηθοποιούς και για τραγουδιστές και για μουσικούς. Εάν μπορούσα να το κάνω, δεν θα το κάνω ποτέ βέβαια. Γιατί αφορά προσωπικά δεδομένα κάποιων ανθρώπων. Άμα σου πω πολύ πολύ γνωστά ονόματα ηθοποιούς που τρώνε σε συσίτιο. Ναι. Δεν έχουν να φάνε. Ναι. Είναι τραγικό. Ναι. Είναι τραγικό. Και το λέω και το ξαναλέω, όχι γιατί είναι φίλοι μου οι περισσότεροι, αλλά γιατί είναι έτσι τα πράγματα, ότι η πολιτεία δεν έχει στηρίξει όσο πρέπει
αυτά τα επαγγέλματα, τα λεγόμενα επαγγέλματα τέχνων ή πολιτισμού. Γιατί δεν... Οκ, να κλείσουμε. Έχεις ένα όνειρο μπροστά σου που θα το πραγματοποιήσεις. Να αποκτήσω οικογένεια, θα μου πει τώρα, θα με τρελάνει. Θα με στείλει κανονικά. Ένα όνειρο. Είναι δύσκολη η εποχή για όνειρα, ξέρεις. Ναι, δεν έχεις τα δικό. Δηλαδή, θυμάμαι ότι μικρότερος, ναι, είχα όνειρα. Α, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και ήταν, ήταν πολλά επαγγελματικής φύσης, ας πούμε. Τώρα νομίζω ότι τα όνειρά μου, μεγαλώνοντας και έχοντας πιάσει, δημιουργήσει, έχοντας ακουμπήσει κάποιους στόχους και ακουμπήσει κάποια, σε κάποια όνειρα που είχες, είναι λίγο δυσκολότερο να βρεις τα καινούρια. Έχω μια δυσκολία εκεί, η αλήθεια είναι. Έχω μεγάλη αγάπη στα ταξίδια. Αυτό είναι το στερείο κορονοϊός, ας πούμε. Ναι. Θα ήθελα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Αυτό μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει να ξέρεις ότι διατηρείς αυτή την προσωπική σου ελευθερία, ναι, που έχει και κόστος, ιδιαίτερα τις γιορτές. Φαντάζομαι ότι θέλεις να είσαι κάπου σε μια ατμόσφαιρα έτσι πιο... Είμαι σε μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ ωραία, σε πολύ αγαπημένους φίλους. Έχω να σου πω ότι αν με ρωτάς τι είναι το πιο σημαντικό για μένα στη ζωή μου, είναι οι φίλοι μου. Mm. Είναι αυτή η οικογένεια που έχω επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και... Εξακολουθώ κατά καιρούς να επιλέγω, δηλαδή δεν έχω κλείσει, να το πω έτσι. Είναι η οικογένεια που δημιουργείς, εκτός από τη δική σου την οικογένεια, με τους οποίους συμπορεύεσαι, με τους οποίους συζητάς, είναι τα φίλτρα σου, στη σκέψη σου, στη ζωή σου. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, υπάρχει θαλπορή, υπάρχει ζεστασιά πολύ στη ζωή μου. Προς υποψήφιες νύφες και γενικά υποψήφιες έτσι... Τι νύφες, δεν τα είπαμε τώρα. Φίλες του Μιχάλη, έχετε χάσει από χέρι, όπως καταλαβαίνετε. Μην ελπίζετε τίποτα. Ο τύπος είναι αλλού. Είναι παρέα με τους φίλους του, με την ελευθερία του προσωπική, με το θέατρό του, με την τηλεόρασή του. Οπότε, χάσατε. Θα σου πω κάτι άλλο επίσης. Ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά μου, με όποιο τρόπο, περνάνε πάντα πάρα πολύ καλά. Σε βεβαιώνω ότι και εγώ πέρασα καλά μαζί σου αυτή τη λίγη ώρα που είμαστε μαζί. Πολύ καλά. Είσαι ένα πολύ θετικό πλάσμα, με το χαμόγελο πάντοτε. Ξέρεις καλά ελληνικά, γιατί εγώ προσέχω πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι. Yeah. Όταν όλος ξέρει να μιλάει σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μου αυτό το βράδυ. Σε έχω επιτυχίες πάντοτε στην τηλεόραση και στο θέατρο αυτό που κάνεις. Και να έχουμε μια καλή χρονιά. Κώστα μου, υγεία, να είμαστε καλά. Έτσι. Και όνειρα. Έτσι. Καλή χρονιά. Λοιπόν, φαντάζομαι και εσείς να περάσετε καλά με τον Μιχάλη τον Μαρίνο στην κουβεντούλα που κάναμε. Την πολύ φιλική, την πολύ ζεστή. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε όπως πάντοτε κάτι από τις πύλες του ανεξήγητου που μου το έχετε ζητήσει. Και θα προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω μετά. Τι μεγάλο και σημαντικό για τον άνθρωπο και την πορεία του στο θάνατο κρύβουν τα ελευσίνια μυστήρια? Σε ποιο άγνωστο κόσμο μεταφέρονται οι μύστες που συμμετείχαν στα ελευσίνια μυστήρια και με ποιες εμπειρίες επέστρεφαν? Θα ήταν παρακινδυνευμένο ή ακραίο αν θέλετε να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των ελευσίνιων μυστηρίων οι συμμετέχοντες, οι μύστες, μεταφέρονταν ακόμη και σε άλλο μεταφυσικό επίπεδο? Καθόλου παρακινδυνευμένο. Βέβαια δεν έχουμε πολλές γνώσεις σχετικά με το τι λάμβανε χώρα εκεί. Όμως από τα λίγα που μας παραδίδουν, ο Πλάτων, ο Απουλίος, ο Πρόκλος, ο Πλούταρχος, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όντως βρίσκονται σε μία άλλη διάσταση και ήταν κάτι έξω από αυτό που μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε σήμερα. Ποια οράματα έβλεπαν όσοι από τους μύστες κατάφεραν να φτάσουν στη διάρκεια των τελετών σε υπερβατικούς κόσμους? Ζούσαν εξωσωματικές εμπειρίες και με ποια μέσα?
Με ποιους άγνωστους δρόμους έφταναν σε υπερφυσικές καταστάσεις? Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι βίωναν κάποια οράματα και από ό,τι μας λέει ο Πρόκλος, σε όλα τα μυστήρια υπήρχαν παρόντες οι θεοί. Τώρα, υπήρχε η περίπτωση να υπάρχουν κάποιες μεθόδοι τόσο υπνώσεως εκ μέρους των ιερουργών, αλλά ακόμα και στοχασμού και διαλογισμού έντονων νοητικών προσπαθειών από τους μύστες που τους οδηγούσαν σε καταστάσεις υπερφυσικές εξωσωματικών ουσιαστικά εμπειριών. Έχουμε αναφορές τόσο από τον Πλάτωνα όσο από τον Αριστίδη, από τον Πλούταρχο, που αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της μύησης η ψυχή βιώνει ακριβώς τα ίδια πράγματα που βιώνει κατά τη στιγμή του θανάτου όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή. Είναι αλήθεια ότι στις τελετές των Ελευσίνιων Μυστηρίων οι ιερείς τροφοδοτούσαν τους μοιημένους με παρησιωγόνες ουσίες για να φτάσουν σε μια κατάσταση παραλυρήματος? Και ποια σχέση έχει αυτή η ουσία με το σημερινό LSD? Τι θα απαντούσατε σε κάποιον που θα σας έλεγε ότι η χρήση LSD στα Ελευσίνια Μυστήρια είναι κάτι παράλογο? Ότι γενικότερα δεν έπαιρναν παρεστησιογόνες ουσίες? Θα έλεγα ότι αυτός που θα μου έκανε αυτή την ερώτηση είναι ανιστόρητο. Εξετάζοντας βαθιά ακόμα το τι υπάρχει πιο βαθιά με στην Ελευσίνα τη σημερινή, στο σημερινό τόπο των μυστηρίων, μία πιο ανοιχτή ψυχή όταν επισκεφτεί το χώρο καταλαβαίνει μπαίνοντας μέσα μία περίεργη ευδαιμονία μέσα στο στήθος. Αυτό προέρχεται από αυτές τις ενέργειες. Φυσικά, όπως γνωρίζουμε, τα μυστήρια σταματήσαν με βίαιο τρόπο το 400 συν. Που οι περισσότεροι που γνωρίζουν ξέρουν πώς σταματήσανε. Όμως δεν έπεται ότι οι ενέργειες, οι πύλες και όλες αυτές κλείσανε. Διότι το τελεστήριο και όλος ο χώρος υπάρχει αυτούσιος στον πνευματικό κόσμο. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σε ένα τρίτο επίπεδο όμως, αυτό που πραγματικά οθεί έναν άνθρωπο να μοιηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια και γενικότερα σε άλλου είδους παρόμοια με τα Ελευσίνια, είναι η ανάγκη να βρεθούν απαντήσεις στο πιο παλιό ερώτημα. Τι συμβαίνει με το θάνατο? Βλέπουμε ότι είναι μια πανανθρώπινη και διαχρονική ανάγκη ο άνθρωπος να καταλάβει γιατί πεθαίνουμε, πού πάμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την άλλη πλευρά. Τα Ελευσίνια Μυστήρια υπόσχονται μια απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Και έτσι ο άνθρωπος ικανοποιείται από το timor mortis, το φόβο του θανάτου. Η αναλλαγή του φωτός και του σκότους είναι μια αρχιετυπική έννοια. Το σκότο συνδέεται με το φαινόμενο του θανάτου, το φως με την ίδια τη ζωή. Υπήρχε λοιπόν, σύμφωνα με ορισμένους μελετητές και ιδιαίτερα τον Γάλλο Φουκάρ, στα Ελευσίνια Μυστήρια, η πρόθεση να δοθεί έμφαση, να προκληθεί εντυπωσιασμός μέσω ορισμένων μηχανημάτων που θα προκαλούσαν άλλοτε φως και άλλοτε σκοτάδι, προκειμένου οι μύστες μέσω του εντυπωσιασμού να οδηγούνται στην έκσταση. Τα Ελευσίνια Μυστήρια σκοπό είχαν να μάθει τους ανθρώπους να αρχίζουν να παρατηρούν και να μελετούν τους φυσικούς νόμους, τη δράση της ίδιας φύσης, γιατί μέσα εκεί στη δράση αυτή περιέχεται όλο το μυστικό, το σύμπαντος κόσμου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσα τα μυστήρια και είχαν σαν σκοπό αυτοί οι οποίοι μειούντωσαν και μπαίναν στα μυστήρια να μελετήσουν πάρα πολύ βαθιά
τους φυσικούς νόμους. Τους νόμους αυτούς που διέπουν από το μικρό κόσμο μέχρι το μεγάλο κόσμο. Οι νόμοι αυτοί ήταν 12. 12 ήταν και τα χωρίσματα στο τελεστήριο μέσα, ώστε σαν βαθμίδες οι ίδιοι μύστες, αυτοί οι οποίοι μειούντουσαν και μπαίναν σαν μύστες μέσα, μεταβαίνοντας από νόμο σε νόμο, να μπορούν πιο βαθιά να τα κατανοήσουν. Οι νόμοι ήταν οι εξής: ο νόμος κίνησης, της ζωής, της ενέργειας, της μορφής, του έρωτα, της εξέλιξης, της αλληλεπιδράσεως, ο νόμος ελευθερίας, της αρμονίας, του πνευματικού λόγου, της δικαιοσύνης και της πνευματικής ζωής. Ο κάθε νόμος είχε την εφορία των 12 θεών. Πιο πάνω δε, ενεργειακά, για να μπορέσουν να κατεβάζουν τις ενέργειες αυτές, υπήρχαν και οι αστερισμοί. Όπως ήταν στον πρώτο νόμο ο αστερισμός ζυγού, του τοξότη και ούτω καθεξής, μέχρι να κλείσει ο κύκλος. Εκεί τι γινότανε? Περνώντας με ειδικές τελετές, ώστε να μπορούν διαμέσου των ενεργειών και των νόμων αυτών να κατανοούν οι μύστες και να μελετούν τους φυσικούς νόμους, ιδιαίτερα στις 6 πρώτες βαθμίδες λειτουργούσαν έτσι. Από εκεί και πέρα ξεκινούσε το πιο υψηλό. Από εκεί και πέρα γιατί αρχίζαν πλέον όχι μόνο να έχουν γνωρίσει τους φυσικούς νόμους, αλλά να τους χειρίζονται. Και ο χειρισμός των φυσικών νόμων τους επέτρεπε να ζουν, να αρχίσουν να ζουν στο εν ταυτό που λέμε. Δηλαδή και εδώ και να μπορούν άνετα να μπαίνουν και σε άλλες διαστάσεις. Μέχρι, περνώντας στις πιο τελικές βαθμίδες, πλέον να περνούν στον πνευματικό κόσμο, στον ανώτερο αυτό θείο πνευματικό κόσμο, και να γίνονται θεία όντα. Αυτή η βαθμίδα ήταν το τι τελείτο μέσα στο τελεστήριο. Φυσικά πριν κάποιος μοιηθεί για να μπει στο τελεστήριο, για να αρχίσει αυτή η ανωδική εξελιχτική πορεία προς την εκθέωση της ψυχής και της κατανοήσεως των νόμων, διαλεγόντουσαν εκείνοι οι οποίοι για να μοιηθούν, οι οποίοι ήταν αγνοί στην ψυχή, δεν είχαν διατελέσει αδικήματα, και αυτοί μπαίναν σε μία διαδικασία μοιήσεως διάφορων βαθμίδων στην υπόγεια Ελευσίνα. Υπήρχαν κάποιοι δίωδοι μέσα στα υπόγεια, ώστε εκεί δοκιμαζόντουσαν στην αφοβία. Διότι η ψυχή εκείνη, η οποία θα επιδείκνυε μη φόβο σε ό,τι θα αντιμετώπιζε μέσα, γιατί όπως αναφέρεται αντιμετώπιζανε το σκοτάδι, διάφορα τέρατα τα οποία λέγεται ότι ήταν αντανακλάσεις του εσωτερικού τους κόσμου, και φτάναν στο επίπεδο εκείνο όταν περνούσαν με την αφοβία, τότε η ψυχή αυτή ήταν όριμη να εισέλθει στο τελεστήριο, να γίνει μύστη και να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή των 12 νόμων που θα την έφερνε σιγά σιγά στο χειρισμό των πολλαπλών διαστάσεων και της τελικής εκθέωσης. Καταρχάς να πούμε τι είναι γενικώς τα μυστήρια. Σύμφωνα με όσα λέει ο Στράβωνας, οι θρησκείες είχαν εξωτερική λατρεία στην οποία μπορούσε να συμμετέχει όποιος θέλει ελεύθερα,
και εσωτερική λατρεία που συμμετείχαν μόνο οι μίστες. Για τους υπόλοιπους ήταν απογορεύμενες. Οι τελετές που γίνονταν για την εσωτερική λατρεία λέγονταν μυστήρια. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλές μυστηριακές θρησκείες, οι σπουδαιότερες των οποίων ήταν τα Ελευσίνια μυστήρια, τα οποία διακρίνονταν σε μικρά και μεγάλα. Σκοπός τους ήταν να τελειοποιήσουν τους ανθρώπους και να τους εξασφαλίσουν τον παράδεισο. Ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να μοιηθεί κάποιος στα Ελευσίνια μυστήρια? Για να μοιηθεί κάποιος στα Ελευσίνια μυστήρια είχε μια σειρά από διαδικασίες. Το σπουδαιότερο έπρεπε να είναι Έλληνας. Δεύτερο, να διάγει ηθικό βίο. Τρίτο, να έχει μοιηθεί στα μικρά μυστήρια και να έχει και περάσει ένας χρόνος από τη μοίησή του. Εν συνεχεία, έπρεπε να έχει καθαρτεί διαπυρός και ύδατος. Να υποστεί κάποιες μέρες μια νηστεία και αποχή από σεξ. Συνεχεία να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει τον Κικαιώνα και σαν τελευταία προϋπόθεση να συμμετέχει στη γιορτή των Ελευσίνιων. Ήταν 9 μέρες η γιορτή, να συμμετέχει στις εορτές αυτές. Θα ήταν παρακινδυνευμένο ή ακραίο, αν θέλετε, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των Ελευσίνιων μυστηρίων, οι συμμετέχοντες, οι μύστες, μεταφέρονταν ακόμη και σε άλλο μεταφυσικό επίπεδο? Καθόλου παρακινδυνευμένο. Βέβαια, δεν έχουμε πολλές γνώσεις σχετικά με το τι λάμβανε χώρα εκεί. Όμως, από τα λίγα που μας παραδίδουν, ο Πλάτων, ο Απουλίος, ο Πρόκλος, ο Πλούταρχος, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όντως ευρίσκονται σε μία άλλη διάσταση και ήταν κάτι έξω από αυτό που μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε σήμερα. Οι συγκεκριμένοι ύμνοι που υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια των Ελευσίνιων μυστηρίων, τι επίδραση είχαν στο ψυχισμό του ανθρώπου? Διαφορετική ενδεχομένως από άλλους ύμνους, και αν ναι, με ποιον τρόπο? Πιστεύω ότι όλοι οι ύμνοι έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό του ανθρώπου. Οι ύμνοι αυτοί δεν ελέγονται όπως τους διαβάζουμε εμείς σήμερα. Ελέγονται με ένα τέτοιο τρόπο, και μην ξεχνάμε ότι και η ελληνική γλώσσα είναι ένας κώδικας, είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό, και οπωσδήποτε έπαιζε ρόλο στον ψυχισμό του ανθρώπου. Ακόμα και σήμερα, εάν διαβάσουμε ένα τέτοιο κείμενο, έναν ομηρικό ύμνο, έναν ορφικό ύμνο, αλλά σωστά όπως τα λέγαμε, τότε αυτό μπορεί να επιδράσει θετικά στην ψυχοσύνθεσή μας. Με ποιο τρόπο? Η δονητική που έχει το κάθε γράμμα και στη συνέχεια όλη η φράση λειτουργεί θετικά στο ψυχικό μας κόσμο. Είναι θέμα δηλαδή κραδασμικότητας. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι δεν χάνεται η ψυχή, δεν χάνεται η ζωή, αλλά έχουμε συνεχείς επανεσαρκώσεις. Εδώ στην Ελευσίνα τι μας ενδιαφέρει? Να ενδιαφέρει τους μύστες, τους πραγματικούς, πώς θα έφταναν στην διαδικασία χειριζόμενοι ορθώς και αρμονικώς τους φυσικούς νόμους, να μεταμορφώσουν τους φυσικούς νόμους σε πνευματικούς νόμους και να δημιουργήσουν ένα πνευματικό οργανισμό, αθάνατο οργανισμό, στον οποίο θα έμπαινε η ψυχή τους και δεν θα ενσαρκωνόταν ξανά στον πλανήτη Γη. Στην Ελευσίνα διήρχε το όντως ηλιακό άρμα, το οποίο αφύρπασε αυτές τις όριμες ψυχές, τις έτοιμες ψυχές, και τις οδηγούσε στον πνευματικό Όλυμπο. Να πούμε ότι όλοι οι μεγάλοι άνδρες και οι γυναίκες, διότι εμοιούντο και οι γυναίκες στην Ελευσίνα, όλοι οι μεγάλοι άνδρες και γυναίκες της πνευματικής αρχαιότητος, της επιστημονικής αρχαιότητος, ή το μοιημένοι στην Ελευσίνα, γιατί η Ελευσίνα ήταν εκείνη η οποία έδωσε προς τα έξω τον επιστημονικό λόγο, έδωσε την τέχνη του χορού, την δραματική τέχνη, τις γνώσεις για όλες τις επιστήμες, πώς θα πρέπει να είναι οι μαθηματικοί κώδικες για την δομή του Παρθενώνος. Διότι ο Παρθενών ο ίδιος εκφράζει λειτουργίες της συνεχούς ουσίας. Αυτές λοιπόν τις λειτουργίες δεν μπορεί να τις γνωρίσει ανθρώπινος νους. Αυτές είναι θείες γνώσεις, και βάσει αυτών των γνώσεων έχει δομηθεί και η αρχιτεκτονική. Ακόμα και τα θέματα της διατροφής.
το ίδιο το θέμα της ελληνικής θρησκείας. Η ελληνική θρησκεία είναι, είναι απόρρια, είναι εκδήλωση των κατά καιρούς ακμασάντων και ορθώς λειτουργησάντων μυστηρίων της Ελευσίνος. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λέμε επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, πνευματική αρχαία Ελλάδα προέρχεται από τα θεία ελληνικά μυστήρια και δει τα μυστήρια της Ελευσίνος που συνάδουν απολύτως με τα ορφικά, συνάδουν απολύτως με τα Πυθαγόρια, συνάδουν απολύτως με την Χρυσή Άλυσο, Ορφεύς, Πυθαγόρας, Σοκράτης, Πλάτων και όλη η νεοπλατωνική σχολή. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε για την Ελευσίνα, μία γνώση που να χάθηκε στο πέρασμα των χιλιετιών? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό. Ξέρουμε ότι βυθίστηκε πρώτα η πρώτη Ελευσίνα, η πανάρχια Ελευσίνα. Μετά δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, από τον Ελευσίνο η καινούργια πόλη, και αυτή αρχαία βέβαια, αλλά καινούργια. Ποιος ήταν σκοπός? Να μεταφέρει τις τεχνολογίες της εποχής εκείνης, ενός μεγάλου πολιτισμού, σε σημεία τα οποία να μην είναι προσβάσιμα στον κόσμο και να φυλάσσονται χάρη του ερατείου αυτού. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένα θεοκρατικό κράτος. Για να καταλάβουμε κάτι, αυτό που μας λέτε είναι ότι στην Ελευσίνα υπήρχε μία υπόγεια πόλη, άγνωστη σήμερα, που μέσα εκεί βρισκόταν αρχαία ελληνική τεχνολογία προηγμένη. Ναι, ακριβώς. Αυτό εννοώ, ότι σύμφωνα με αυτά που έχουμε διαβάσει και μας έχουν ενημερώσει τα βιβλία αυτά, ειδικά τα αρχαία βιβλία και οι συγγραφείς ιστορικοί, από τα καταβάσια κάτω υπήρχαν πύλες οι οποίες, ας πούμε, οδηγούσαν τους μειόμενους σε βαθύτερα σημεία, πιθανόν σε μία πόλη κάτω από την σημερινή που βλέπουμε στην επιφάνεια, όπου εκεί γίνονται οι μοιήσεις των δρόμενων, των δεικνώμενων και των λεγόμενων. Αναφέρατε πως είχαν την ικανότητα να παράγουν όπλα προηγμένης τεχνολογίας. Κάτι αντίστοιχο όμως συναντούμε και στις περιγραφές που έχουμε για την ναυμαχία της Σαλαμίνας που οδήγησε στην Ήττα των Περσών. Μάλιστα. Είπαμε ότι για την ναυμαχία της Σαλαμίνος υπήρχε μία εξαίρεση, διότι μετά από 3-4 μήνες που γύρισε ο Μαρδόνιος μαζί με το στρατό του προς τη Θεσσαλία, πέρασε από την Ελευσίνα και την κατάκαψε. Φαίνεται κάτι συνέβη, ότι οι ιερείς δεν μπορέσανε να αμυνθούν έναντι του Μαρδονίου, ή γιατί είχαν φύγει κιόλας, είχαν εξαφανιστεί. Πού είχαν πάει, πού είχε πάει αυτός ο κόσμος όλους, ας πούμε? Μήπως είχαν πάει κάτω, είχαν κρυφτεί, μήπως είχαν πάει κάπου αλλού? Πάντως, ο Μαρδόνιος μπήκε σε μια πόλη την οποία την έκαψε και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να βρει κόσμο. Στρατηγέ, αναφορές για την ναυμαχία της Σαλαμίνας συναντούμε στον Ηρόδοτο και τον Πλούτερχο. Τι πιστεύετε εσείς ότι ήταν αυτό το παράξενο νέφος, ο περίεργος κονιορτός που προκάλεσε την Ήττα των Περσών? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές πάνω σε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας απλός κονιορτός ή ένα μετεωρολογικό νέφος ή μια μικροσκολικότρυπα, δηλαδή μια στιγμιαία δίνη η οποία οδηγεί στην πύλη του χωροχρόνου. Μπορεί να ήταν ένα ψυχοτρονικό ή γεωδυναμικό ή και ηλεκτρομαγνητικό κύμα που δημιούργησε αυτό το νέφος. Μπορεί να ήταν το άγνωστο νέφος των θεών. Μπορεί να ήταν ένα έργο εξωγήινων προγόνων μας, οι οποίοι παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στη γη. Μην ξεχνάμε ότι άνθρωποι στη γη ήρθαν από το Σύριο και οι Έλληνες έχουν πολλές αναφορές γύρω από αυτό το θέμα. Επομένως, αυτοί για να έρθουν από το Σύριο σημαίνει ότι είναι συμπαντικοί άνθρωποι, ότι είναι διαστημικοί άνθρωποι και μπορούν να κάνουν τέτοια ταξίδια. Μπορεί να είναι μια απελευθέρωση αερίων από τα έγκατα της γης, μια φυσαλίδα αερίων δηλαδή από κάποιο σπήλαιο. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Τέλος, μπορεί να είναι μια οφθαλμαπάτη ή αυτυποβολή, αλλά αυτό μάλλον έχει πολύ μικρή πιθανότητα, διότι είναι πολλοί που έχουν δώσει μαρτυρίες γύρω από αυτό το θέμα. Βέβαια, δεν αποκλείεται να είχαν αυτά τα ιερά την προκατακλυσμιαία γνώση.
την οποία κρατούσαν πάντα μυστική, διότι ξέρουμε τα μυστήρια ήταν μυστικά στην αρχαία Ελλάδα και πολύ λίγα έχουν βγει στην επιφάνεια και στο φως της δημοσιότητας, ακριβώς διότι ορκίζονται επί ποινή θανάτου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν μυστικά όπλα που να δημιούργησαν αυτόν τον παράξενο κορνιορτό. Μπορεί να δημιούργησαν, να χρησιμοποίησαν μυστικά όπλα, αλλά δεν είναι μόνο τα μυστικά όπλα. Έχουμε όμως και ορισμένους άλλους παράγοντες που μέτρησαν στο πεδίο της, στην ναυμαχία αυτή. Είναι η ελληνική ναυτοσύνη και η Ανδρία, την οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι Έλληνες ήταν καλύτεροι ναυτικοί από ότι οι Πέρσες. Τα μεγάλα μυστήρια γινόταν η νήσι στην Ελευσίνα, στο τελεστήριο, το οποίο ήταν ένας τεράστιος χώρος, κάπου 2,5 στρέμματα, δίπλα από το ναό της Δήμητρας. Το τελεστήριο το φρουρούσαν και μάλιστα ο Ιεροφάντης έδινε την εντολή να προσέξουν τις πόρτες με τη φράση «Τα στήρας επίσταστε βεβίλης». Είναι αυτό που λέει σήμερα ο χριστιανός ιερέας. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν». Απλώς άλλαξαν τις λέξεις. Στη συνέχεια, η προσμήνηση, όπως ήταν στεφανωμένη, τους ράντιζαν για να τους αγιάσουν, τους ράντιζαν με αγιασμό. Τους έδιναν τα μάτια με ένα μαντίλι για να μην βλέπουν και τους οδηγούσαν μέσα στο τελεστήριο, το οποίο ήταν κατασκότεινο. Στη συνέχεια ο Ιεροφάντης από μια λίθινη πλάκα τους διάβαζε τον Ιερό Λόγο, το Ευαγγέλιο που θα λέγαμε σήμερα, και τους θύμιζε την υποχρέωση που έχουν για τη σιγή. Από εδώ και πέρα αρχίζει η κυρία μίληση με τις δοκιμασίες. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι ο σκοπός τους ήταν ου μαθήν, αλλά παθήν και διατεθήν. Δηλαδή όχι για να μάθουν, απλώς να προδιατεθούν για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή που θα ακολουθούσε. Εξακριβωμένο είναι επίσης ότι δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αλλά οι ιερείς έκαναν διάφορα φωτιστικά εφέ και παρουσίαζαν πότε τη σελήνη, πότε τον έναν στον ουρανό κλπ. Σε τελευταίο στάδιο παρουσίαζαν ολόφωτο τον ναό της Δήμητρας και οι μοιούμενοι έβλεπαν τα ηλίσια πεδία και άκουγαν το άσμα των μακάρων, το τραγούδι των μακάρων. Στην πραγματικότητα δηλαδή κάπου ήταν κρυμμένη η χοροδία των άλλων μισθών και αυτοί φαντάζονταν ότι ήταν αυτή η κατάσταση, η φωνή των μακάρων. Μόλις τέλειωνε και αυτό το πράγμα, βοηθούμενος ο Ιεροφάντης από τους άλλους του ιερατείου, έδειχνε ορισμένα πράγματα και έλεγε άλλα πράγματα. Τα λεγόμενα ήταν κυρίως κατηχήσεις συναφείς με τα ελευσίνια μυστήρια. Τα δεικνύμενα, όπως τα έλεγαν, ήταν τα διάφορα ιερά σκεύη που είχε μέσα ναός, τα ξώανα των θεών, οπωσδήποτε ο φαλός και το στάχι που το θέριζαν. Η όλη τελετή έκλεινε με το γάμο του Ιεροφάντη και της Ιέριας. Εδώ θα πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί έχουν παραξηγήσει τα μυστήρια και λένε ότι γίνονταν όργια. Ο πολλής κόσμος φαντάζεται ότι για να ολοκληρωθεί ο γάμος, ο Ιεροφάντης πήγαινε πράγματι με την Ιέρια σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Και φαντάζεται ο πολλής κόσμος ότι εκεί οργίαζαν για να ολοκληρώσουν το γάμο. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ο Ιεροφάντης, παρουσία άλλων πριν από τις μοιήσεις, έπαιρνε κόνιο. Αποτέλεσμα γινόταν ανίκανος για συνουσία. Συνεπώς ήταν σε συμβολικό βαθμό η ολοκλήρωση του γάμου. Έτσι τέλειωνε και η μοίηση. Στην αρχή ήσαν ελάχιστοι αυτοί που εμοιούνται, πολύ εγκλειστό θα λέγαμε. Σιγά σιγά άρχισε να ανοίγει αυτό το πράγμα και να γίνονται όλο και περισσότερο δεκτοί. Βέβαια, δεν ήταν ελεύθερη η είσοδος, γίνονταν πάρα πολλές διεργασίες ούτως ώστε να γίνει ένας καθαρμός της ψυχής, να καταλάβουν το ηθικό σκέλος και όντως μέσα από τα μυστήρια να γίνουν καλύτεροι σαν προσωπικότητες.
Έπαβε ο άνθρωπος που εμοιήτως αυτά να φοβάται τον θάνατο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για την ανθρωπότητα από το να πάψει να φοβάται αυτό το θάνατο. Αυτός είναι ο φόβος όλων των ανθρώπων. Φιλοσοφικά αυτό περιέχεται σε μία και μόνο φράση του Πλουτάρχου. Επιτρέψτε μου να σας τη διαβάσω για να γίνω πιο σαφής. Που λέει «Πρώτου τέλους φρίκη και τρόμος. Εκ δε τούτου φώστη θαυμάσιον απήντησε και τόπι καθαρή και λιμόνες εδέξαντο φωνάς και χωρίας έχοντας». Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο προς την ανθρωπότητα από τους προγόνους. Όμως εδώ φίλες και φίλοι τελειώσαμε και για αυτό το βράδυ. Ωραία ήτανε. Εγώ πέρασα τουλάχιστον πολύ ωραία με τον Μιχάλη, τον Μαρίνο, φαντάζομαι και εσείς. Θα τα ξαναπούμε όμως αύριο, γιατί τώρα είναι ώρα για ύπνο, είναι αργά. Πάμε για Νάνη και αύριο πάλι την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα. Γεια χαρά.